Συνάδελφοι, συμφωνώντας με την εισήγηση και ενισχύοντας κάποια από τα ζητήματα που υπόθηκαν, θέλω να φέρω μία εικόνα καταρχήν από την προσπάθεια που κάνει ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός να προσπαθήσει να δημιουργήσει εντυπώσεις παντού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνεδρία, ότι αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία δεν κατάφεραν να πετάξουν τις δυνάμεις της ΔΑΣ έξω από τη διοίκηση, συνεδρίασε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Και μπήκε θέμα, ενώ μέχρι τώρα κρατούσαν μια πιο ουδέτερη στάση, όντας προσεκτική, να πάρει θέση σε όλη αυτή τη δικαστική διαμάχη. Σε αυτή τη συνεδρίαση, λοιπόν, παρότι οι δυνάμεις του ταξικού κινήματος είναι μειοψηφία, δεν κατάφεραν να περάσουν την απόφαση που είχαν πάρει και να κάνει το ΕΚΑ πρόσθετη παρέμβαση στο δικαστήριο που έγινε χθες. Όμως είναι χαρακτηριστικές κάποιες τοποθετήσεις. Κάποιες τοποθετήσεις συγκεκριμένων στελεχών. Από τη μία, η παράταξη που είναι μαζί με τον Βασιλόπουλο να βάζει θέμα ίσων αποστάσεων όπως κάνουν μέχρι τώρα. Ζήτημα που το ανοίγουν μέσα στο κίνημα και πρέπει να καταδικαστούν από τους ίδιους τους εργαζόμενους για αυτή την στάση που έχουν κρατήσει. Η γνωστή τακτική της ΠΑΣΚΕ να καταγγέλει για τραμπουκισμούς και ότι δήθεν δεν τους επιτρέψαμε να πούν τη γνώμη τους και ότι αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Είναι όμως πιο χαρακτηριστική η τοποθέτηση του επικεφαλής της ΔΑΚΕ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που προσπαθώντας να προβοκάρει τις δικές μας δυνάμεις, μας είπε και τι έγινε που υπήρχαν μπράβοι στο συνέδριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνέδριο με την παρουσία των μπράβων. Και του φάνηκε αυτονόητο, δηλαδή, προσπαθώντας να μας προκαλέσει. Αυτές όλες οι στάσεις της συνεδριάσεις, όπου γίναν συνεδριάσεις τέτοιων οργάνων, πρέπει να γίνουν γνωστές σε όλη την εργατική τάξη της Αττικής και συνολικότερα, για να καταδικαστούν από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και αυτή η δράση που άνοιξαν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα 20 χρόνια τώρα, φαίνεται να υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη από τους εργαζόμενους και όσον αφορά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής τώρα, την προσπάθεια που κάνει εκεί ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, που έχει μία από τις ναυαρχίδες τους, να χαμηλώσει τις απαιτήσεις των εργαζομένων στη λογική του μικρότερου κακού. Είναι χαρακτηριστικό, υπόθηκε και εισηγητικά, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα στον ΟΤΕ γίνανε δύο απεργίες, μία 24ωρη και μία 48ωρη, την οποία δεύτερη απεργία σε μια φάση κλιμάκωσης απέναντι στους εκβιασμούς της διοίκησης για τις εθελούσιες απολύσεις, η Ομοσπονδία συνεδρίασε, μάλιστα η Εκτελεστική Επιτροπή, προσπαθώντας να μαζέψουν την απεργία. Είναι χαρακτηριστικό ότι συνεδρίασαν διευρυμένα και καλέσαν και εμάς, ενώ μας έχουν πετάξει έξω από την Εκτελεστική, δεν ήμασταν καλά παιδιά. Και θέλανε να τοποθετηθούμε αμέσως μετά την εισήγηση Πρόεδρου Γραμματέα για να δουν τι θα πούμε εμείς, για να ξέρουν τι απόφαση θα πάρουν. Όχι μόνο δεν τους πέρασε να ανακαλέσουν τη 48ωρη απεργία, αλλά η αμφισβήτηση απέναντί τους από τους ίδιους εργαζόμενους έχει δυναμώσει τόσο που η υπεργία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη στο ίδιο επίπεδο με την 24ωρη απεργία και μιλάμε για ποσοστά καθαρής απεργίας πάνω από 50%, που μαζί με τα ποσοστά ασφαλείας που είναι αυξημένα στις τηλεπικοινωνίες όπως σε άλλες κλάδους ξεπερνά το 75%, που δείχνει την ανάγκη για κλιμάκωση του αγώνα. Άρα, ολοκληρώνοντας και κλείνοντας με αυτό, θέλει ταυτόχρονα να ενισχύουμε αυτή την αμφισβήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, να αναδεικνύουμε το ρόλο της συνδικαλιστικής μαφίας και πώς προσπαθούν, αλλά και κυρίως γιατί προσπαθούν, θέλουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείο μέσα στους χώρους δουλειάς και με μαζικούς όρους μέσα από τα κάτω με τους ίδιους εργαζόμενους μπορούμε και να ενισχύσουμε και να σηκώσουμε αγώνες σε κάθε κλάδο και με το σύνολο των μετώπων πάλι που ακούστηκαν εδώ.